Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας αποφάσισε ότι το μπουρκίνι δεν πρέπει να φοριέται σε δημόσιες πισίνες στην Γκρενόμπλ, όπως μεταδίδει ο Guardian, σε ένα πρώτο ίσως δείγμα της πολιτικής που πλέον όχι μόνο θα ακούγεται, αλλά θα υλοποιείται στη Γαλλία. Η άνοδος της Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές εκλογές, τόσο προεδρικές όσο και βουλευτικές, και το κάζο του Εμμανουέλ Μακρόν στις βουλευτικές εκλογές, δείχνουν πλέον καθαρά ότι η Γαλλία οδεύει στην υλοποίηση της δεξιάς ατζέντας, καθώς κάθε απόφαση εκτροπής από αυτή θα έχει τον κίνδυνο απλά της μη υλοποίησής της. Το μαγιό που καλύπτουν το σώμα, τα οποία αφήνουν εκτεθειμένα μόνο το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, φοριούνται συχνά από μουσουλμάνες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη σεμνότητά τους σύμφωνα με τις πεπιθήσεις τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Γκρενόμπλ είχε ψηφίσει υπέρ της επιτρεπόμενης χρήσης μπουρκίνη στις 16 Μαΐου, πυροδότοντας τρομακτικό κύμα διαμαρτυρίας από δεξιούς πολιτικούς που έβλεπαν τις παραδοσιακές αξίες της Γαλλίας να καταπατούνται. Σύμφωνα με το Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, η πράξη της Γκρενόμπλ ακυρώθηκε οριστικά.